Χαίρομαι. Αυτή είναι η χαρά μας. Να βλέπουμε χαρούμενα πρόσωπα των παιδιών και να γινόμαστε κι εμείς παιδιά. Η απόκριση είναι αυτό ακριβώς. Ξεφάντωμα, διασκέδαση, να φύγουν οι έννοιες για λίγο από το μυαλό μας, γιατί τα προβλήματα πάντα θα υπάρχουν και θα ζητούν λύσεις. Όμως ας το αφήσουμε έτσι λίγο αυτόν τον καιρό να διασκεδάσουμε. Ευχαριστούμε το Ράδιο Έκφραση, ευχαριστούμε το Λύκειο Ελληνίδων ΚΟ, το ιστορικό αυτό σωματείο, τον ιστορικό αυτό φορέα που τιμά τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου μας. Με τι άλλο, με το κλασικό, το παραδοσιακό, το αποκριάτικο γαϊτανάκι. Και όπως λέγαμε με την πρόεδρο, την κυρία Φάκου, το γαϊτανάκι, παιδιά μου, ξέρουμε όλοι τι είναι, έτσι, αυτό το κοντάρι με τις πολύχρωμες κορδέλες που πολλοί λένε ότι προέρχεται από τους πρόσφυγες της Μικρασίας ή από τους Βενετούς από την Ιταλία, από τα Ιόνια νησιά. Και συμβολίζει τη χαρά, την αισιοδοξία, το κέφι. Λοιπόν, καλά να είμαστε και του χρόνου πάλι να ανταμώσουμε και να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουμε. Γιατί πριν 2 χρόνια, όταν ξέσπασε η πανδημία, το πρώτο πράγμα που χάσαμε ήταν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, όταν καταργήθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων. Άρα λοιπόν είμαστε χαρούμενοι που ξαναγύρισαν. Ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες περιόδους, να έχουμε υγεία και χαρά και πραγματικά να βλέπουμε χαρούμενα πρόσωπα. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία και γι' αυτό αγκαλιάζουμε και συνεργαζόμαστε με όλους που μπορούν να προσφέρουν το καλύτερο για τα παιδιά μας. Μα τα ξαναπέρασα, μα τα ξαναπέρασα κι είδα τις καριώτισες, είδα τις καριώτισες πως φορτώνουν τα πουλιά έτσι τα πουλιά.